Κοιτάξτε, καινούργιοι πελάτες δεν έρχονται από το γραφείο αυτό, αλλά δηλαδή αυτοί που έχουν εκπληκτήσει δεν έρχονται άλλο. Οι πελάτες αυτοί που βρίσκονται στο νησί θα φύγουν κανονικά με τον ασφαλιστικό φορέα, ο οποίος είχε αναλάβει το γραφείο. Κανονικά οι περισσότεροι θα αναχωρήσουν μέσα σε τούτη τη εβδομάδα. Σήμερα, ας πούμε, έφυγαν οι αναχωρήσεις όπως είναι πραγματοποιημένες να γίνουν. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν θα υπάρχουν, δεν θα υπάρχει πρόβλημα όσον αφορά το κομμάτι της αναχώρησης. Δηλαδή, εντάξει, αυτό ούτως ή άλλως περιμέναμε ότι θα βρεθεί ούτως ή άλλως η ασφαλιστική δικλίδα, εκείνη η οποία θα επιστρέψει μέσω των ασφαλιστικών εταιριών τους Ρώσους προς την χώρα τους. Το θέμα είναι, είπατε κάτι άλλο στην αρχή, ότι οι κρατήσεις τελικά που είχαν γίνει μέσω του συγκεκριμένου γραφείου, τεινάζονται στον αέρα, τέλος. Ναι, όλες τεινάζονται στον αέρα. Εχθές μας ειδοποίησε από τον, από το πρακτορείο του, που αντιπροσωπεύει το Labyrinth εδώ στο Ηράκλειο ή και σε όλη την Ελλάδα, το Λεγκράν, ότι όλες οι κρατήσεις από 3 Αυγούστου μέχρι τέλος της σεζόν ακυρώνονται. Μέχρι τέλος σεζόν. Και δεν μου λέτε, κύριε Χαλιαδάκη, έχετε κάποια εικόνα εσείς για το πόσα δωμάτια μιλάμε, για το πόσους επισκέπτες περιμέναμε μέσω του συγκεκριμένου γραφείου για την Κρήτη? Κοιτάξτε, επειδή ο συγκεκριμένος tour operator ήταν από τα μεγαλύτερα πρακτορία, μιλάμε, ήταν σπεσιαλίστα στην Ελλάδα, γνώρισε τη βδομάδα περίπου 10 με 15.000 κόσμο. Μόνο στην Ελλάδα? Μόνο στην Ελλάδα. Ναι, ναι. Για την Κρήτη έχετε κάποιο αριθμό? Κοιτάξτε, περίπου το μισό του πρόγραμμα, περίπου, λίγο πιο κάτω από το μισό ήταν στην Κρήτη. Δηλαδή, αν τα βάλουμε κάτω με χαρτί και στυλό, κύριε Χαλκιαδάκη, χάνουμε πολλά, ουσιαστικά 5.000 τουρίστες την εβδομάδα. Είναι πολλά τα νούμερα, είναι μεγάλο το νούμερο, δυστυχώς. Φαντάζομαι ότι αυτή τη στιγμή επικρατεί τεράστια αναταραχή στις τάξεις των ξενοδόχων, οι οποίοι βλέπουν τα δωμάτια τους άδεια από τη μια στιγμή στην άλλη, έτσι. Ναι, αυτό είναι το μέγα θέμα. Βέβαια, πιστεύω ότι το μήνα Αύγουστο θα κάπως θα καλυφθούν τα δωμάτια, αλλά από εκεί πέρα έχουμε ένα Σεπτέμβριο, έχουμε ένα Οκτώβριο, το οποίο είναι δύσκολο να καλυφθούν τέτοια εποχή τα δωμάτια. Προφανώς υπήρχαν συμφωνίες και για Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, οπότε ενώ αρχικώς υπήρχαν χαμόγελα για τους Ρώσους επισκέπτες οι οποίοι θα ερχόντουσαν, τώρα επικρατεί μόνο προβληματισμός. Εντάξει, φέτος έτσι αλλιώς από την αρχή είχαμε τον προβληματισμό με τους Ρώσους και τα Ρώσικα πρακτορία και ευελπιστώ να είναι και το τελευταίο φέτος. Ήταν το τελειωτικό χτύπημα όμως αυτό, κύριε Χαλκιαδάκη. Ευελπιστώ να είναι το τελευταίο, γιατί υπάρχουν προβλήματα αυτή τη στιγμή στη Ρώσικη αγορά. Μην ξεχνάμε ότι οι Ρώσοι προπερέιτορες περίμεναν μια αύξηση τάξη 30 με 35% στην Ελλάδα. Δεν ήρθε αυτή η αύξηση. Είχαμε μάλιστα σχεδόν μείωση από μήνα σε μήνα. Και τα νούμερα στη Ρώσικη αγορά ήταν τεράστια. Και είχαμε και τους Ουκρανούς, οι οποίοι και αυτοί έχουν πέσει στο κάτω από το 60%. Οπότε βρισκόμαστε από αυτή την αγορά, ενώ πέρυσι ανθούσε, φέτος έχει σοβαρά προβλήματα. Είναι γενικό λοιπόν το κακό όσον αφορά τη συγκεκριμένη αγορά, η οποία στο παρελθόν είχε δείξει πολύ καλό πρόσωπο, τουλάχιστον και προς το νησί μας και προς τη χώρα μας. Εμείς είχαμε να φανταστείτε ότι τα τελευταία 4 χρόνια είχαμε ανά χρόνο περίπου 30% αύξηση. Φοβάστε αλυσίδωτες αντιδράσεις από εδώ και στο εξής, γιατί γνωρίζω ότι και στο κομμάτι του τουρισμού, όπως και σε όλες σχεδόν, σε όλους τους τομείς σχεδόν της οικονομίας, οι εξελίξεις λειτουργούν ως ντόμινο. Κατά ψέματα. Φοβάστε κάποια άλλη δυσάρεστη εξέλιξη από εδώ και πέρα που μπορεί να επέλθει από τα μαύρα μαντάτα τα χθεσινά όσον αφορά το κομμάτι του Labyrinth? Θέλω να ξαναπώ, ευελπιστώ ότι θα είναι το τελευταίο. Και θα συνεχίσει από εδώ και πέρα η συνεργασία μας με τους Ρώσους tour operators σωστά, χωρίς να έχουμε τέτοια θέματα. Αλλά κοιτάξτε, επειδή στον τουρισμό όλα είναι ευαίσθητα τα πράγματα, έχουμε όλους τους φόβους μας και περιμένουμε να δούμε τι γίνει. Κύριε Χαλκιαδάκη, διαβάζω εδώ και μετά και τις σχετικές ανακοινώσεις ότι η εν λόγω εταιρεία είχε χρέη που άγγιζαν τα 31 εκατομμύρια
ευρώ. Εμείς, σαροπορικές εταιρείες, υπάρχουν ασφαλιστικές δικλείδες, εντός εισαγωγικών το ασφαλιστικές δικλείδες, το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε προλάβει τέτοιου είδους εξελίξεις, δηλαδή πώς οι συμφωνίες αυτές θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί, να είχαν γίνει με άλλους tour operator. Εξηγήστε μας λίγο αυτό το κομμάτι, θα μπορούσαμε να έχουμε, να έχουμε αποφύγει τέτοιο. Τα ξενοδοχεία, τα περισσότερα ξενοδοχεία από ό,τι ξέρω, επειδή έχουν συμβόλαιο με τον τοπικό πράκτορα, πιστεύω ότι θα πληρωθούν. Δεν ξέρω κατά πόσο θα είναι η δυνατότητα και ο τοπικός πράκτορας να πληρώσει αυτό το κενό. Γιατί σίγουρα είναι τεράστιο το κενό και αυτινό. Δεν υπάρχουν ασφαλιστικές εταιρείες οι οποίες μπορούν να σου καλύψουν δεδουλευμένα τη στιγμή που πέσει κάποιο γραφείο έξω. Όχι, εννοώ ασφαλιστικές δικλείδες, πράγματα τα οποία θα έχουμε προσέξει εμείς από μόνοι μας. Δηλαδή, όσον αφορά το κομμάτι του τουρισμού. Όταν έχουμε ένα tour operator κορυφαίο από κάποια χώρα, δεν περιμένεις αυτή την εξέλιξη. Ναι. Γιατί ήταν κορυφαίο στο Labyrinth. Ήταν από τα γραφεία τα οποία τα τελευταία χρόνια έδειχνε φοβερές αυξήσεις και φοβερή κίνηση. Μάλιστα. Κύριε Χαλιαδάκη, για να κάνουμε και ένα γενικότερο σχόλιο πριν σας αποδεσμεύσω, γιατί καταλαβαίνω ότι αυτές τις ώρες επικρατεί μεγάλη αναταραχή και βρίσκεστε κι εσείς συνεχώς στα τηλέφωνα για να μιλάτε και με άλλους συναδέλφους σας. Αν κάνουμε ένα ταμείο, αν κάνουμε έναν απολογισμό για Ιούνιο και Ιούλιο, τι θα δούμε? Κοιτάξτε, Ιούνιος-Ιούλιος αυτή τη στιγμή είχαμε καλές αυξήσεις. Πιστεύω σε κόσμο είχαμε ένα 7 με 8% τον Ιούνιο και τον Ιούλιο γύρω στο 10%. Mm-hmm. Οι πράξεις ήταν λίγο λιγότερες, διότι είχαμε τα πολλά early bookings στην αρχή της σεζόν, τα οποία αυτά δεν βοηθούν τις πράξεις γιατί είναι μεγάλες εκπτώσεις. Αλλά γενικά είναι μια καλή σεζόν. Αν δεν έχουμε τέτοια φαινόμενα όπως το χθεσινό, πάει καλά η σεζόν. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν αυτά τα φαινόμενα και είναι πολύ δυσάρεστα και για τους συναδέλφους και για όλο τον κόσμο. Διότι είναι αλυσιδωτές οι επιπτώσεις που θα έχουν. Nice. Ας ελπίσουμε, κύριε Χαλκεδάκη, να μην έχουμε καμία δυσάρεστη έκπληξη από εδώ και στο εξής και να καταφέρει να κλείσει με θετικό πρόσημο αυτή η τουριστική σεζόν. Αν και επαναλαμβάνω ότι ο αριθμός που μας δώσατε, δηλαδή ότι 5.000 περίπου Ρώσοι τουρίστες θα ακυρώνουν, όχι θα, ακυρώνουν τις κρατήσεις τους και για την Κρήτη. Υπήρχαν περίπου 200.000 κρατήσεις. Όχι μόνο για Ελλάδα, γιατί πετάει και σε άλλους προορισμούς του Λάμπερι, οι οποίοι είχαν ήδη άνθρωποι πληρώσει να κάνουν τις διακοπές τους και αυτοί χάνουν το πακέτο τους όλο.